Λοιπόν, την καλεσμένη μου την είδα τώρα. Τα λίγα στα δευτερόλεπτα που είδατε το βίντεο, την έχω λατρέψει ήδη. Πρώτα απ' όλα έχει κριτική προφορά που εγώ πεθαίνω. Λατρεύω. Έχω και έρωτα με την Κρήτη ούτως ή άλλως. Αναστασία Νίκηταρη μαζί μας, διατροφολόγος. Πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ και θέλω να μην προσπαθείς να την αποβάλεις αυτή την προφορά, γιατί αυτό και είναι. Και να θέλω, δεν μπορώ, ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και πες μου αρχικά περιοχή. Είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ηράκλειο, Ηράκλειο. Από ένα χωριό από το Φόδελε. Λοιπόν, εμένα, η αδερφή μου Ρέθυμνο πάρα πολλά χρόνια, οπότε την Κρήτη την. Περνάτε από εκεί για να πάτε. Ναι, ναι, ναι. Το Φόδελε. Ναι. Φανταστικά, αλλά εμείς τώρα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Για τη γιορτή μελιού που έρχεται τώρα στο Προάβλιο Χώρο εκεί στο Ζάπιο. Ξεκινάμε αύριο, με το καλό. Μέχρι την Κυριακή 3 Νοεμβρίου θα είμαστε εκεί. 70 παραγωγοί από όλη την Ελλάδα με τα προϊόντα τους, το μέλι και τα παράγωγα αυτού. Βασιλικός πολτός, γύρι, πρόπολη. Για πες μου έτσι καμία περιοχή που θα έρθει, θα βρίσκεται στο Ζάπιο. Καταρχήν η Κρήτη θα είναι σύσσωμη εκεί να αντιπροσωπεύσει εκεί με το μέλι της, το καλύτερο μέλι. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Γιατί έχουμε και εμείς πολύ ωραίο μέλι. Όντως. Αστειεύομαι. Είναι από όλη την Ελλάδα, παραγωγή. Πελοπόννησο, από τα νησιά μας, έχει από την Τίνο, από την Άνδρο, πολύ ωραία μέλι. Γιάννενα. Πολλά. Και όσοι βρεθούμε εκεί, τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα κάνουμε. Καταρχήν, να δοκιμάσετε, να αγοράσετε. Και να στηρίξετε εκεί τους Έλληνες παραγωγούς που έχουν έρθει. Θα γίνει κάποιο άλλο δρόμενο, δεν ξέρω, μουσική, κάτι θα υπάρχει. Σίγουρα κάθε μέρα κάτι θα υπάρχει, ενδιαφέρον. Ωραία. Ποια χρονιά είναι αυτή? Είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιείται όντως. Για πείτε μου για τις προηγούμενες χρονιές και τι προσδοκίες έχετε για φέτος. Αν πιστεύετε ότι θα υπάρχει συμμετοχή, αν είχατε και την ανταπόκριση από τους παραγωγούς που θέλατε, αν είχατε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Είχαμε μεγαλύτερη ανταπόκριση όντως, γιατί οι προηγούμενες χρονιές πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής δεν υπήρχε τίποτα. Ο κόσμος ήρθε, στήριξε τους παραγωγούς, ψώνισε και η ανταπόκριση φέτος ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ζητήσαμε μεγαλύτερο χώρο από το Ζάπιο, περισσότερα τετραγωνικά, να καλύψουμε τις ανάγκες των παραγωγών και ευελπιστούμε όπως και πέρυσι και φέτος να έρθει ο κόσμος και να μας στηρίξει και να τους στηρίξει, να ψωνίσει και να περάσει καλά. Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο μέλι που προτείνετε έτσι και από τον κόσμο να το δοκιμάσει ή να το αγοράσει? Ένα ιδιαίτερο μέλι είναι το μέλι Ελάτης, που είναι μόνο 5%. Βανίλια, το λευκό. Ναι, έτσι. Ναι. Όντως είναι ένα ιδιαίτερο μέλι. Μικρή παραγωγή, 5% μόνο, σε σχέση με τα πευκόμελα που είναι το 65% της ελληνικής παραγωγής. Βέβαια και το θυμαρίσιο, το κριτικό το δικό μας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, γενικά το θυμαρίσιο είναι πολύ ωραίο μέλι. Ναι. Να δοκιμάσετε και πορτοκαλιά. Έχει διάφορα, έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ο κάθε παραγωγός έχει το δικό του ξεχωριστό μέλι να παρουσιάσει στους καταναλωτές, στους επισκέπτες της έκθεσης. Να πούμε πάλι και ότι ξεκινάτε αύριο τις ημερομηνίες. Αύριο, 30 του μήνα, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου την Κυριακή, από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 9 η ώρα το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ στον προάβλιο χώρο του Ζαπίου. Σημαντικό. Και φυσικά δίπλα είναι και ο ομορφότερος κήπος της Αθήνας, που είναι ο εθνικός μας κήπος. Διάσημη βόλτα. Ναι. Έτσι, και να κάνεις και τις αγορές σου, να δοκιμάσεις και το μέλι σου. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν μέχρι και την Κυριακή μπορείτε όλοι να πάτε να επισκεφτείτε εκεί στο Ζάπιο τη γιορτή μελιού και πειραματιστείτε λίγο. Δοκιμάστε και κάτι άλλο. Εγώ θα πω δοκιμάστε κάτι άλλο πέρα από το θυμαρίσιο, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρει το θυμαρίσιο και είναι λογικό γιατί είναι όντως πολύ νόστιμο. Αλλά δοκιμάστε και κάτι άλλο έτσι λίγο πιο διαφορετικό. Όντως. Θα έχουν εκεί την ευκαιρία να δοκιμάσουν ό,τι τους αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να σας επισκεφθούμε. Μια μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μουσική.